Δεύτερη μετά την Ισπανία, αλλά μακράν πρώτη σε ταχύτητα ανόδου είναι η ανεργία στη χώρα μας. Πάνω από 25 εκατομμύρια είναι πλέον οι άνεργοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27, από τους οποίους η συντριπτική πλειοψηφία είναι στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Eurostat. Η Ισπανία με 25,1% είναι πάντα η πρωταθλήτρια, ενώ ακολουθεί η Ελλάδα με 23,1%, η Λετωνία με 15,9%, η Πορτογαλία με 15,9% επίσης και η Ιρλανδία με 14,9%. Μια έκτακτη σύνοδος κορυφής για τις δημοσιονομικές προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περίοδο 2014-2020 ανακοινώθηκε ότι θα λάβει χώρα τον Νοέμβριο, λίγο μετά τη σύνοδο του Οκτωβρίου και λίγο πριν τη σύνοδο του Δεκεμβρίου. Συνεδριάζει το Υπουργικό για την έγκριση των νέων μέτρων. Σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου Οικονομικών, το νέο μαχαίρι στις αποδοχές των υπαλλήλων των ΔΕΚΟ, η δραστική περικοπή των επιχορηγήσεων από τον προϋπολογισμό, η μείωση έως εκμηδένιση των φοροαπαλλαγών, αλλά και οι αυξήσεις στα εισιτήρια των μέσων μαζικής μεταφοράς αποτελούν μερικούς από τους βασικούς κορμούς του νέου πακέτου. Τη Δευτέρα, το πακέτο των περικοπών για τη διετία 2013-2014 αναμένεται να λάβει την οριστική έγκριση από τους πολιτικούς αρχηγούς. Με διαβεβαιώσεις περί αλλαγής του κλίματος στην Ευρώπη, απάντησε ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρα στη σκληρή κριτική του Παναγιώτη Λαφαζάνη κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τα αποτελέσματα των πρόσφατων συναντήσεών του με τους Μέρκελ και Ολάντ. Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας προειδοποιεί για τις δραματικές συνέπειες που θα έχει μια ενδεχόμενη έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, καθώς όπως δηλώνει ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΙΛΟ, ο μέσος όρος ανεργίας θα ανέβαινε στο 13%, ενώ τονίζει ότι σε αντίθεση με αυτά που συχνά υποστηρίζουν κάποιοι, η Γερμανία δεν θα έμενε αλόβητη. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας θα δεχθεί στις 2.30 το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας Γιώργο Προβόπουλο. Σε 24 ώρια απεργία σήμερα και την παραμονή όλων των εργαζομένων στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας έως την Κυριακή αποφάσισε να προχωρήσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου με αφορμή τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών στη Βουλή ότι το ταμιευτήριο δεν είναι βιώσιμο. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας των ενστόλων που αντιδρούν στις περικοπές των μισθολογίων των σωμάτων ασφαλείας. Το 18% των φορολογουμένων που έλαβαν χρεωστικά καθαριστικά σημειώματα έως και τον Ιούλιο δεν πλήρωσε την πρώτη δόση του φόρου, σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Λήγουν σήμερα οι θερινές εκτόσεις και αμέσως μετά επιτρέπονται οι προσφορές βάσει συγκεκριμένων προϋποθέσεων και προορισμών που ορίζει ο νόμος. Αναστέλνουν από αύριο οι φαρμακοποί την πίστοση για τα φάρμακα προς τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, αλλά και οι συμμεμπλημένοι γιατροί αναστέλνουν από τη Δευτέρα την συνεργασία τους με τον ΕΟΠΗ, οπότε οι ασφαλισμένοι θα πληρώνουν από την τσέπη τους εκτός από τα φάρμακα και τις ιατρικές επισκέψεις. Ακινητοποιημένοι από τις 5.30 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι θα παραμείνουν αύριο οι σειρμοί του μετρό, καθώς το Σωματείο των Εργαζομένων αποφάσισε να προχωρήσει σε στάση εργασίας. Η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ ζήτησε από τον Ιταλό Πρωθυπουργό Μάριο Μόντι κατά τη συνάντηση που είχαν την περασμένη Τετάρτη στο Βερολίνο να καθυστερήσει την υποβολή του αιτήματος για την παροχή βοήθειας, ενώ προτίθεται να ζητήσει το ίδιο πράγμα και από τον Ισπανό Πρωθυπουργό Μαριάνο Ραχόι όταν συναντηθούν την ερχόμενη Πέμπτη, σύμφωνα με δημοσίευμα της Ισπανικής εφημερίδας El Mundo. Αθλητικές ειδήσεις. Ανοίγει απόψε στις 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Super League με την αναμέτρηση Παναθηναϊκός Πας Γιάννενα. Εκτός ομίλων του Europa League έμεινε ο ΠΑΟΚ και ο Ατρόμητος. Η νίκη στην Τούμπα με 2-1 επί της Rapid Viennis δεν έφτασε στο δικέφαλο του Βορρά που ιτήθηκε 3-0 στη Ρεβάνς από τους Αυστριακούς. Ο καιρός. Έθριος καιρός επικράτησε όλη τη χώρα, η ανεπρίον βόρει μέχρι πολύ ισχυρή στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 14 έως 35 βαθμούς. Έθριο καιρό και θερμοκρασία στους 33 και 31 βαθμούς. Αντίστοιχα έχουν Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.